Σούπερ Πούμα της πολεμικής αεροπορίας επιχειρεί μια ρυψοκίνδυνη διάσωση. Κατεβαίνει σε πολύ χαμηλό ύψος ανάμεσα στα βράχια στο φαράκι Σάος Σαμοθράκη. Οι έμπειροι διασώστες εντοπίζουν τον τραυματισμένο Ισπανό Ριβάτη, ο οποίος για 24 ώρα ήταν εγκλωβισμένος στο φαράκι. My life was saved thanks to a Greek friend I have, and we were together in Samothrake. And then he tried his best to get a helicopter. He was risking his life every time he was trying to go out of the canyon. Ο Ισπανός ο Ριβάτης, ο οποίος βρισκόταν σε ένα πολύ δύσβατο και επικίνδυνο σημείο, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια, στα χέρια και το πρόσωπο. Finally, some people knew there was an accident and I couldn't move. An amazing team of volunteers gathered into the canyon to find me. With very basic equipment, but with a lot of passion, and I owe my life to these lovely people. Ο τραυματισμένος Ισπανός μπήκε σε ειδικό φορείο με το Super Puma να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο Δημόκλητος της Αλεξανδρούπολης και μετά στενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης.